Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνουμε ένα inverter, μικρό inverter με μία πλακέτα, πολύ απλή, και την πήρα από eBay με 5-7 ευρώ, ξέρω εγώ, κάπου. Και με ένα μετασυναπτή που και αυτό το έχω πάρει από ένα UPS, το οποίο ήταν χαλασμένο, αλλά με τα συναντήτη δουλεύει κανονικά. Και θα χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο με τα συναντήτη για να δώσουμε ρεύμα 12 βολτ. Δίνουμε ρεύμα 12 βολτ στην πακέτα που θα συνδεθεί με το με τα συναντήτη. Και από εδώ θα μας βγάλει 220. Βέβαια αυτό το χρησιμοποιούμε επειδή δεν έχουμε μπαταρία. Θα μπορούσα να το βάλω σε μια μπαταρία από σκούτερ, από αμάξι. Ξεκινήσω. Τα χαλόγια συνδέονται όπως βγαίνουν από τον μετασχηματιστή, το μεσαίο στη μέση, το δεξί δεξί και το δεξί αριστερό. Θα συνδέσουμε και το ρεύμα που θα χρησιμοποιήσουμε από το 12 βολτ. Ρεύμα να συμπλύνει. Βάζουμε στην πρίζα να δούμε λογικόν.
Εδώ δεν μετράει. Θέλω να πω πολύ μετρό, δεν είναι και κινέζικο είναι. Αλλά πάρει και δείξω να μας βγάζει μεγαλύτερη τάση. Ανάλογα με τον μετασχηματιστή. Εμείς θα δοκιμάσουμε εδώ όμως, για να μην χαλάσουμε. Μπαμπάς, εδώ. Απλά άμα ακουμπάμε μεταξύ θα μας χτυπήσει ρεύμα. Αν ακουμπάμε ένα-ένα, δεν μας χτυπάει. Και εδώ η λάμπα μας, βέβαια η λάμπα είναι πολύ δική. Άμα θέλουμε να βάζουμε ακόμα μια λάμπα, ένα πογουλάκι εδώ είναι λίγο μεγαλύτερο, να δούμε, σηκώνει. Εδώ έχουμε 11 βολτ DC. Εδώ τώρα έχουμε 400. Δεν είχε λίγο 400 βολτ, αλλά εντάξει, για φως κάνει. Από μία λάμπα κάνει. Άμα βάζουμε μεγαλύτερο φορτίο θα πέσει τα... η τάση θα πέσει. Μπορούμε και να το δοκιμάσουμε βέβαια. Μπορούμε και δεν μπορούμε τώρα. Θα μας χτυπήσει ρεύμα ή... Ναι, τάση δεν είναι σταθερή, αλλά άμα βάζουμε ένα φορτίο πιο μεγάλο θα πέσει. Θα μου πείτε τι μπορεί να χάσει αυτό. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμα πάτε κάπου. Σε βουνό, σε ξέρω εδώ, θάλασσα. Έχετε ένα τέτοιο μικρό inverter που είναι πολύ φθηνό. Και να το κλείσω εδώ. Και κάνετε τη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν.